Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Εδώ από το Παναγιοσκέπαστο μοναστήρι του Τρικόρφου, εδώ που η Παναγία μας, η Τρικορφιώτισσα, την οποίαν εορτάζουμε και τιμούμε 15 Αυγούστου και σας περιμένουμε στις 15 Αυγούστου να εορτάσουμε όλοι μαζί την Παναγία μας, την Τρικορφιώτισσα, και να λάβουμε όλη τη χάρη της. Αλλά και 11 Αυγούστου, την Κυριακή που μας έρχεται, 2024 είμαστε, το απογευματάκι κατά τις 8 η ώρα, μόλις έρθει η δροσιά, θα τελέσουμε τα εγκόμια της Παναγίας και θα γίνει η περιφορά του επιταφείου της Θεοτόκου. Θα σας περιμένουμε λοιπόν εδώ, στο Παναγιοσκέπαστο μοναστήρι μας. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, θέλω να πω στην αγάπη σας να προσέχετε ιδιαίτερα στις διακοπές. Οι διακοπές έχουν γίνει πολλές φορές όταν δεν προσέχουν οι άνθρωποι, όταν πνευματικά δεν βαδίζουν σωστά, όταν δεν έχουν ακουμπήσει επάνω στην Εκκλησία, όταν δεν βασίζονται στο πνευματικό τους, αλλά κάνουν μόνοι τους το θέλημά τους. Πολλοί από αυτούς δυστυχώς πέφτουν στις παγίδες του σατανά και οι διακοπές γίνονται ένα ναυάγιο συνήθως των παιδιών τους ή των οικογενειών τους. Τι εννοώ, αδελφοί μου? Είναι οι καλοκαιρινοί έρωτες. Ο άνθρωπος έχει παρατηρηθεί ότι το καλοκαίρι ερωτεύεται πιο εύκολα. Γιατί χαλαρώνει σε όλα και χαλαρώνει και στην πνευματική του ζωή. Ο διάβολος όμως δεν κάνει διακοπές. Ο άνθρωπος κάνει διακοπές. Και όταν ο άνθρωπος κάνει διακοπές και χαλαρώνει πνευματικά, τότε, αδελφοί μου, πέφτει στις παγίδες του διαβόλου. Δημιουργούνται καλοκαιρινοί έρωτες. Και υπάρχει μια παροιμία που λέει «γρήγοροι έρωτες γρήγορα και διαλύονται, γρήγορες αγάπες όπως ήλθαν, φεύγουν». Αυτές οι παροιμίες είναι βγαλμένες μέσα από τη σοφία του λαού μας. Και πού δημιουργούνται αυτοί? Δημιουργούνται και στους μικρούς, αλλά και στους μεγάλους ανθρώπους, εάν δεν προσέξουμε. Διότι πάμε στο χωριό, πάμε στην καφετέρια του χωριού, πάμε στο κεντράκι του χωριού, πάμε στην παραλία, αδελφοί μου, και εκεί γνωριζόμαστε εμείς, τα παιδιά μας, γνωρίζονται με τα άλλα παιδιά του χωριού. Στην παραλία, άμα πηγαίνουμε, γνωρίζονται εκεί που είναι και η γύμνια και φαίνονται οι γραμμώσεις του σώματος του καθενός, του ανδρός, της γυναικός. Και εύκολα ο άλλος, αν είναι επιρρεπής στα σεξουαλικά, φλέγεται η σάρκα του και αυτομάτως, αδελφοί μου, βλέποντας μια γυναίκα ένας άντρας, βλέποντας μια κοπελιά ένας άντρας ή η κοπελιά βλέποντας ένα νεαρό, έναν άντρα, ακόμα και παντρεμένοι άνθρωποι, υποκύπτουν στον πειρασμό του έρωτα. Γιατί συγκρίνουν αυτόματα με τον δικό τους άνθρωπο που έχουν στο σπίτι. Δηλαδή η γυναίκα συγκρίνει έναν άλλο νεαρό που είδε ή έναν άλλον κύριο με τον άντρα της, συγκρίνει ο άντρας τη γυναίκα του με μια άλλη γυναίκα που τη βλέπει τώρα γυμνή στην παραλία στην ουσία, όπως έχω πει, με τα εσώρουχα κυκλοφορούν στις παραλίες. Τι είναι εκεί? Το μαγιό τι είναι? Ή το μπικίνι που φοράνε οι γυναίκες τι είναι? Τα εσώρουχα είναι του ανθρώπου που χωρίς καμία ντροπή
χωρίς καμία εδώ, κυκλοφορούν γυμνοί και καλύπτουν μόνο τα επίμαχα σημεία τους. Δεν θα ανάψει η σάρκα της γυναίκας για τον άντρα που βλέπει πιο πέρα. Δεν θα ανάψει ο άντρας με τις γυναίκες που βλέπει. Ξομολόγος είμαι, αδελφοί μου. Ξέρετε πόσα τέτοια περιστατικά διαλύσανε αυτές οι παραλίες ή φοράνε τα κοριτσόπουλα ή και τα αγόρια σορτσάκια καυτά, κυκλοφορούνε χωρίς τις μπλούζες τους από πάνω, ημίγυμνοι. Και στα χωριά και στις πλατείες, στα κέντρα, στις καφετέριες, στις καλοκαιρινές pub και στα υπόλοιπα νυχτερινά κέντρα που πάνε και χαλαρώνουν, και ο πονηρός εκεί, αδελφοί μου, εκμεταλλεύεται την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Έτσι λίγο ανοραβωνιασμένος ή κάποιος ο οποίος συζεί. Το έχουμε πει ότι είναι αμαρτία το να συζείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει ευρίσκεται με μια γυναίκα. Ξαφνικά βλέπει στην μπαμπ, γνωρίζει μια άλλη. Το βράδυ σε ένα κέντρο γνωρίζει μια άλλη κοπέλα. Στην παραλία μπορεί να γνωρίσει μια άλλη κοπέλα. Και ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία. Τι σημαίνει ρέπει? Γέρνει. Μετά την πτώση του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο, που εισήλθε η αμαρτία και γεννήθηκε ο θάνατος, ο άνθρωπος ρέπει προς το κακό, την αμαρτία. Έχει μια κλίση. Όπως οι ναρκωμανείς έχουν μια κλίση προς τα ναρκωτικά. Όταν δηλαδή δοκιμάσανε τα ναρκωτικά και έχουν κάνει τις ενέσεις τους, οτιδήποτε είδος ναρκωτικών είναι, μόλις νοθέλουν πολλές φορές να απαγκιστρωθούν από τα ναρκωτικά, όταν ο άλλος τους τα πλασάρει, δεν έχουν τη δύναμη, αδελφοί μου, να αντισταθούνε. Δεν την έχουν τη δύναμη και ξαναπέφτουν. Έτσι και ο άνθρωπος, από την ώρα που αμάρτησε, ρέπει προς την αμαρτία. Η γυναίκα μόλις δει έναν ωραίο άντρα, ο άντρας μόλις δει μια ωραία γυναίκα, αμέσως ρέπουν. Και το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει είναι η αγάπη μας για τον Χριστό. Εάν μέσα στην ψυχή μου έχω έρωτα και αγάπη για τον Χριστό, πρέπει να καταλάβω εκείνη τη στιγμή ότι ο διάβολος με βάζει να πορνέψω. Ο διάβολος με βάζει να μοιχεύσω. Ο διάβολος με βάζει να διαλύσω την οικογένειά μου. Ο διάβολος με βάζει να διαλύσω τη σχέση που ήδη υπάρχει. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι έρωτες και οι αγάπες, οι καλοκαιρινές, δεν κρατούν πολύ. Κρατούν όσο κρατάει το καλοκαίρι και οι διακοπές. Σπάνια μετά άνθρωποι συνεχίζουν. Αλλά ο διάολος πέτυχε και τους διέλυσε το σπίτι. Τους διέλυσε την αγάπη που υπήρχε μέσα στην οικογένεια. Τους διέλυσε ό,τι πιο ωραίο είχε ευλογήσει το γάμο τους η Εκκλησία. Τους διέλυσε έναν αραβόνα. Τους διέλυσε μια χρόνια σχέση που είχαν σοβαρό σκοπό να φτάσουν σε γάμο. Αδελφοί μου, προσέξτε τους καλοκαιρινούς έρωτες. Επαναλαμβάνω, ο διάβολος δεν κάνει διακοπές. Και όταν οι άνθρωποι σήμερα είναι ακατήχητοι, δεν έχουν το Χριστό μέσα τους. Και γι' αυτό βλέπετε, ξεχύνονται στις παραλίες. Χτυπάει η καμπάνα να πάμε στον Εσπερινό, να κάνουμε τις παρακλήσεις στην Παναγία. Βλέπεις τα χωριά και στις πόλεις 10-20 ανθρώπους να είναι μέσα στην παράκληση και εκείνοι ηλικιωμένοι, και βλέπεις εκατοντάδες, δεκάδες, χιλιάδες ανθρώπους να είναι στα κέντρα και στις παραλίες. Χτυπάει η καμπάνα και είναι δίπλα το σπίτι σου και δεν σηκώνεσαι να πας στην εκκλησιά. Ούτε την Κυριακή, ούτε τώρα στις παρακλήσεις. Δεν νηστεύεις, χαλαρώνεις. Και ας είναι η νηστεία της Παναγίας μας.
Ας είναι 15 ημέρες νηστείας και αυτές τις καταπατάς, όπως καταπατάς την αγνότητά σου, καταπατάς το στεφάνι σου, μολύνεις το μυστήριο του γάμου, χάνεις την αγνότητά σου, την παρθενία σου, διαλύεις τη σχέση σου, διαλύεις την οικογένειά σου. Δες τι παιχνίδι σου παίζει ο διάβολος, αδελφέ μου. Ένα είναι ο στόχος του. Να σε βουτήξει και να σου διαλύσει την οικογένεια, να σου διαλύσει ό,τι όμορφο έκτισες. Προσέξτε τους καλοκαιρινούς έρωτες. Ο άνθρωπος όμως που αγαπάει τον Χριστό αποφεύγει αυτά τα στέκια του διαβόλου. Δηλαδή αποφεύγει και τα νυχτερινά κέντρα, τις νυχτερινές βόλτες, αποφεύγει, αδελφοί μου, τις παραλίες, τα μπάνια, αποφεύγει όπου υπάρχει πειρασμός. Δεν εκθέτει τον εαυτόν του στον πειρασμό. Θα σας πω μια σύντομη ιστορία. Είναι του Ιωσήφ του Πάγκαλου. Τι σημαίνει Πάγκαλος? Ο Ιωσήφ ήταν πανέμορφος. Ήταν ένα από τα παιδιά, τα πολλά, του Πατριάρχη Ιακώβ, ο οποίος οι αδελφοί του τον πετάξανε μέσα στο πηγάδι. Εκεί πήγε μετά στην Αίγυπτο και μεγάλωσε στην Αίγυπτο και ανέλαβε και έγινε ισχυρός πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Είναι αυτός που ερμήνευσε και τα όνειρα του Φαραώ. Που ερμήνευσε τα όνειρα του Φαραώ όταν ήταν μέσα στη φυλακή. Πώς μπήκε φυλακή? Η γυναίκα του τότε πρωθυπουργού, του Πετεφρή, όταν τον είδε πανέμορφο τον Ιωσήφ, ο οποίος είναι εις τύπον του Χριστού, δηλαδή ο Ιωσήφ στην Παλαιά Διαθήκη είναι εις τύπον του Χριστού, ό,τι συνέβη και στο πρόσωπο του Ιωσήφ, τον πρόδωσαν τα αδέλφια του για 30 αργύρια, συνέβη και στο πρόσωπο του Χριστού μας. Και γι' αυτό ήταν πανέμορφος, όπως πανέμορφος ήταν και ο Χριστός μας. Τον ερωτεύτηκε όταν τον είδε η γυναίκα του Πετεφρή, του πρωθυπουργού, την ώρα που έκανε μπάνιο. Και τι έκανε, αδελφοί μου? Αυτό που λένε στα κοινά, προσπάθησε να τον ελκύσει. Προσπάθησε να τον δελεάσει σαν γυναίκα. Με τα κοπλιμέντα της, με τα λόγια της. Και εκείνος κατάλαβε ότι αν μείνει άλλο εκεί που κάνει μπάνιο, η γυναίκα του Πετεφρή θα αμαρτήσει. Και σκέφτηκε αμέσως το Θεό που πιστεύει, που μέσα στη γραφή του είχε πει να μείνει αγνός, να μείνει παρθένος. Και λέει τότε, Θεέ μου, βοήθησέ με. Και σηκώθηκε να φύγει, τρέχοντας. Και τότε η γυναίκα του Πετεφρή τον βουτάει από τα ρούχα του, του τα σκίζει και έφυγε γυμνός, λέει ο Ιωσήφ, για να μην αμαρτήσει. Και αυτή έβαλε τις φωνές και στρίγκλιζε ότι δήθεν ο Ιωσήφ της επιτέθηκε, ενώ είχε γίνει το ακριβώς αντίθετο. Και έτσι ο Φαραώ και ο Πρωθυπουργός τον έκλεισαν στις φυλακές μέχρι ότου ερμήνευσε τα όνειρα και αφέθηκε ελεύθερος. Είδατε λοιπόν στο μπάνιο τι μπορεί να γίνει. Αλλά επειδή είχε το Θεό μέσα του, έφυγε και είπε λέγοντας, είναι αδύνατον να αμαρτήσω και να με βλέπουν τα μάτια του Θεού. Είχε αισθητεί την παρουσία του Χριστού, του Θεού, την είχε ενωπιόν του. Και μόνον αυτή η συνείδηση ότι με βλέπει ο Θεός και δεν μπορώ να αμαρτήσω. Αυτό κάνει η αγάπη μας προς τον Χριστό. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να γνωρίσω τον Χριστό, να αγαπήσω τον Χριστό και να φτάσω στο ύψος, αδελφοί μου,
του Θείου έρωτα, η καρδιά μου να ερωτευτεί το Θεό. Και τότε, αδελφοί μου, θα φεύγω μακριά από αυτά τα μέρη όλα, όπως έφυγε ο Πάγκαλος Ιωσήφ και τήρησε την αγνότητά του. Θέλετε, αδελφοί μου, να σώσετε τις οικογένειές σας. Προσέξτε τους καλοκαιρινούς έρωτες. Προσέξτε που πηγαίνετε διακοπές. Προσέξτε πώς κάνετε τις διακοπές σας. Σε ποια μέρη. Εγκυμονεί η παγίδα του διαβόλου. Έχει στήσει παντού παγίδες, ώστε οι διακοπές αυτές να είναι το τέλος της οικογένειάς σας. Να είναι το τέλος της αγνότητάς σας. Στο να πληγωθείτε οι νέοι από έναν γρήγορο έρωτα που αγαπήσατε και διαλύθηκε μετά από λίγο και να μείνετε με μια πληγωμένη καρδιά ή να πληγώσετε το τέρι σας που πορεύεστε για να παντρευτείτε και να κάνετε μια οικογένεια. Γι' αυτό βάλτε μέσα σας τον Χριστό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σας προτείνω να διαβάσετε τούτο το βιβλίο «Ιησούς, ο έρωτας της καρδιάς μου». Ιησούς, ο έρωτας της καρδιάς μου. Θα το βρείτε στο μοναστηριακό κελάρι.gr, στο ηλεκτρονικό κατάστημα της μονής μας. Παραγγείλτε το και θα σας το στείλουμε όπου και αν μένετε. Θα αποκτήσετε το θείο έρωτα. Μόνον έτσι σώζετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας. Ιδάλλως οι έρωτες οι καλοκαιρινοί, αδελφοί μου, θα βλάψουν την ψυχή σας. Γρήγορες αγάπες γρήγορα διαλύονται. Η αγάπη στο Χριστό, ο έρωτας προς το Θεό, η αγάπη μας και η αφοσίωση της καρδιάς μας στο Χριστό μας προφυλάσσει από το να αμαρτάνουμε, διότι ενεργοποιεί τη συνείδησή μας της παρουσίας του Θεού εν παντή τόπο και χρόνο. Φεύγετε από αυτά τα μέρη όπως φεύγετε μακριά από τα δηλητηριώδη φίδια. Ο διάβολος καραδοκεί, αδελφοί μου, να μας καταπιεί. Σας παρακαλώ πολύ, επειδή ο διάβολος δεν κάνει διακοπές, προσέξτε που πηγαίνετε όταν παίρνετε τις άδειές σας. Προσέξτε με ποιους μιλάτε, με ποιους κάνετε παρέα. Και οι νέοι, οι ελεύθεροι και οι κοπέλες οι ελεύθερες, προσέξτε, παιδιά μου, μη σας πληγώσει ο διάβολος με το δηλητήριο που έχει στο στόμα του και σας θανατώσει και διαλύσει την καρδιά σας, διαλύσει το είναι σας, σας φέρει σε απελπισία, σας φέρει σε απόγνωση, αλλά και διαλύσει και τις οικογένειες των παντρεμένων. Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, προσέξτε τους καλοκαιρινούς έρωτες που έρχονται μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ήθελα τώρα να σας πω ότι κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτη ανακοίνωση είναι ότι θα πάμε στα Ιεροσόλυμα 26 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου. Θα ηρεμήσουν τα πράγματα στα Ιεροσόλυμα. Δεν θα επεκταθεί ο πόλεμος. Δεν θα επεκταθεί. Ήδη βλέπετε ότι η Αμερική στέλνει και η Αγγλία και οι άλλες δυνάμεις στέλνουν καράβια για να υπερασπιστούν το Ισραήλ. Δεν το κάνανε όταν κινδύνευσε η Κύπρος. Δεν το κάνουν όταν κινδυνεύει η Ελλάδα μας. Το κάνουνε για το Ισραήλ και καλά κάνει η Αμερική. Και προστατεύει το Ισραήλ. Αλλά να προστατεύει το ίδιο και όλα τα κράτη. Όχι κατ' επιλογή. Είναι κατανοητό γιατί το κάνει η Αμερική αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά. Και ο νοόν νοήτο. Έτσι λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου θα αναχωρήσουμε από το αεροδρόμιο μέχρι 3 Αυγούστου. Θα πάμε στο Ιεροσόλυμα, μετά θα πάμε στο Σινά και μετά θα πάμε και στην Αίγυπτο, αγαπητοί μου αδελφοί, στα μοναστήρια της Αιγύπτου. Σας περιμένουμε λοιπόν να δηλώσετε θέσεις στο 210
52-21-860 στο Μιστακίδη Tours. Επίσης, η δεύτερη ανακοίνωση είναι ότι έχουν έλθει τα Άγια Λείψανα, τα οποία τα υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης Φωκίδος, ο ποιμενάρχης μας, κύριος Θεόκτιστος. 1η Αυγούστου έφτασαν τα Άγια Λείψανα στην γυναικεία Ιερά Μονή των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών από τη Μυτιλίνη, καθώς και τα Άγια Λείψανα του Αγίου Λουκά του Ιατρού από την Κρυμαία. Είναι μαζί, να πάτε αδελφοί μου όλοι να τα προσκυνήσετε και θα παραμείνουν στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος μέχρι 28 Αυγούστου. Επίσης να πω στην αγάπη σας και να υπενθυμίσω ότι το 15 Αύγουστο γιορτάζουμε την Παναγία την Τρικορφιώτισσα, 11 Αυγούστου έχουμε την περιφορά του Επιταφείου 8 η ώρα το απόγευμα, μην το ξεχάσετε. 11 Αυγούστου να είστε όλοι εδώ στις 8 η ώρα το απόγευμα για να λάβουμε μέρος στην περιφορά του Επιταφείου της Παναγίας και να περάσουμε και από κάτω μετά από τον Επιτάφιο να έχουμε όλη τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας. Και κλείνοντας, αδελφοί μου, τις ενημερώσεις, έχω να σας πω ότι συνεχίζεται το 40λίτουργο που κάνουμε για ζώντας και κοιμημένους. Μέχρι 14 Σεπτεμβρίου. 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού σταματά το 40λίτουργο. Είναι το καλοκαιρινό 40λίτουργο. Οι ψυχές των κεκοιμημένων αναμένουν τις προσευχές μας. Αναμένουν να τους μνημονεύσουμε. Εκείνοι δεν μπορούν να προσευχηθούν πλέον. Δεν μπορούν να εισακουστούν στο Θεό, διότι μετά θάνατον δεν υπάρχει μετάνοια. Αλλά μετά θάνατον μπορούμε για τις ψυχές αυτών να παρακαλούμε εμείς το Θεό. Να γίνει έλεος, να γίνει φιλάνθρωπος, και γι' αυτό η μνημόνευση των ονομάτων αυτό στοχεύει. Να βοηθήσει ώστε ο Θεός να είναι φιλάνθρωπος την ημέρα της κρίσεως που κρίνει τις ψυχές. Στείλτε λοιπόν τα ονόματα των κεκοιμημένων αλλά και υπερηγείας όσων είναι ασθενείς και η οικογένειά σας, τα οικογενειακά σας ονόματα. Εδώ στο μοναστήρι μας θα προσευχόμεθα. Και όσοι μπορείτε, αδελφοί μου, θα τα στείλετε στην πλατφόρμα μας Γέροντας Νεκτάριος, στη σελίδα gerondasnektarios.gr. Εκεί υπάρχει μια πλατφόρμα μέσα που λέει μνημόνευση ονομάτων. Και όσοι μπορείτε να κάνετε και την ελεημοσύνη σας, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν δίνουμε τα ονόματα υπερηγείας υπέρ των κεκοιμημένων, κάνουμε για τις ψυχές και ελεημοσύνη. Και τα χρήματα αυτά, αδελφοί μου, γίνονται κτήτορες της Ιεράς Μονής. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι και φτιάχνουμε την περίφραξη, αδελφοί μου. Φτιάχνουμε την περίφραξη, αδελφοί μου, της Ιεράς Μονής μας, διότι τώρα τελευταία, όπως βλέπετε και στο βίντεο, πήγαν να μας φάνε τις καρυδιές που έχουμε φυτέψει, που μπήκανε μέσα δεκάδες ελευθέρας βοσκής γελάδες, και προσπαθεί ο μοναχός να τις απομακρύνει. Βοηθήστε λοιπόν να γίνει αυτή η περίφραξη. Και κλείνοντας, σας δείχνω, διότι ό,τι υποσχόμεθα γίνεται πράξη εδώ στο μοναστήρι, σας δείχνω ότι φτάσαν τα πρώτα ψηφιδωτά για το καμπαναριό. Ήδη ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος μπήκαν στη θέση τους. Δύο πανέμορφα ψηφιδωτά, αδελφοί μου. Στους επόμενους μήνες θα μπαίνουν σιγά σιγά και τα υπόλοιπα ψηφιδωτά. Βοηθήστε όλοι λοιπόν με την ελεημοσύνη σας και στείλτε τα ονόματα. Εδώ, αδελφοί μου, τα λόγια, η ελεημοσύνη σας γίνονται έργα και γίνεστε κτήτορες. Και μνημονεύουμε μνήστητη, Κύριε, των κτητόρων της Ιεράς Μονής Ταύτης. Να είστε καλά, σύντομα με ένα άλλο βίντεο θα είμαστε κοντά σας. Χαίρετε.